Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε την χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε τον Υφυπουργό Υγεία, τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέου. Καλησπέρα, κύριε Θεμιστοκλέου, και ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα. Λοιπόν, επειδή το έχετε τρέξει, είστε αρμόδιο άλλωστε για τα απογευματινά χειρουργία και είναι ένα θεσμό στην υγεία ο οποίο έχει λάβει πολύ μεγάλη συζήτηση, όπω κάθε τι το οποίο είναι νέο και πρωτόγνωρο για τα ελληνικά τουλάχιστον δεδομένα, γιατί ω θεσμό τα απογευματινά χειρουργία είναι νέα για τη δική μα χώρα. Σωστό. Ε, θέλω να μου πείτε αν τελικά Στι πρώτε εβδομάδε που βρίσκει το βηματισμό του αυτό ο θεσμό, ξαλαθρώνουν, να το πω απλά, και είναι και αυτό που αφορά τον κόσμο τα χειρουργεία και οι λίστε αναμονή. Βλέπετε δηλαδή ένα αποτέλεσμα να μα πείτε ότι από τότε που λειτουργήσαν, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα περίμεναν δύο μήνε ή είχαν μείνει στα αναμονή ένα χρόνο, δύο χρόνια, κατάφεραν να έκαναν το χειρουργείο του. Και πόσο θα βοηθήσουν την ταχύτητα για να μειωθούν οι αναμονέ. Ναι, καταρχήν βρισκόμαστε στην πρώτη, μπορώ να πω και πρώιμη φάση λειτουργία λειτουργίας του θεσμού των απογευματινών χειρουργείων, η οποία ίσως πηγαίνει λίγο καλύτερα από τις δικές μας αρχικές εκτιμήσεις. Δηλαδή ο σχεδιασμός έχει γίνει έτσι ώστε να ερωτούνται οι, οι, εργαζόμενοι των νοσοκομείων, οι γιατροί, οι νοσηλευτέ για να αποφασίσουν αν μπορούν να, α, και αν θέλουν να βάλουν απογευματινό χειρουργείο. Περιμέναμε σίγουρα την ανταπόκριση των νοσοκομείων. Δεν την περιμέναμε τόσο γρήγορα και σε τόσο μεγάλο βαθμό. Ε, την επόμενη εβδομάδα, 74 νοσοκομεία, στις τι μέρε του Απριλίου, θα έχουν ε, ξεκινήσει τον θεσμό των απογευματινών χειρουργείων. Αυτό σημαίνει σχεδόν το σύνολο των νοσοκομείων τη χώρα. Δηλαδή, μένουν έξω πολύ μικρά νοσοκομεία. Ε, το σύνολο των νοσοκομείων τη χώρα θα έχει απογευματινά χειρουργία. Όπω είναι, σκεφτείτε τα νοσοκομεία είναι στη χώρα μα 126. Πάρα πολλά νοσοκομεία είναι αρκετά μικρά. Μιλάμε δηλαδή για ένα ποσοστό πάνω από 90%? Ένα ποσοστό πάνω από 70%. Σίγουρα τα μεγάλα νοσοκομεία, εκτό από ένα-δύο στη Θεσσαλονίκη, που είναι μεγάλα νοσοκομεία. Όλα τα υπόλοιπα νοσοκομεία έχουν ξεκινήσει θα ξεκινήσουν <laughs> την επόμενη εβδομάδα τον θεσμό των απογευματινών Χειρουργείων. Κύριε Κωνσταντ, την ίδια στιγμή. Ε, 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 μισό γένια. λεπτό να τον ρωτήσω κι ναι, εγώ. Ε, την ίδια στιγμή υπάρχει μια καταγγελία από τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο Αττικών ότι τα δύο από τα τρία χειρουργεία απογευματινά που έγιναν την περασμένη Τετάρτη ήταν εκτός λίστας. Δηλαδή το βασικό σας επιχείρημα ότι θα αποφορτιστεί οι μεγάλες λίστες που υπάρχουν στα πρωινά καταρρίφθηκε σύμφωνα με τους εργαζόμενους από την πρώτη και σε εβδομάδα. Ότι δεν μπορείς να τον νικήσει, καλύτερα να προκαλέσει σύγχυση και αυτό είναι προσπαθούν να προκαλέσουν οι συνδικαλιστές. Καταρχήν να τα πάρουμε λίγο από την αρχή και οι αντιδράσει ήταν στην αρχή: Δεν θα έχει προσωπικό, δεν θα συμμετάσχει κανεί, δεν θα μπορέσει να γίνει ο θεσμό. Αφού ξεπεράσαμε αυτό το στάδιο και είδαμε ότι και πολύ μεγάλη συμμετοχή υπήρχε και ο Καθόλου αντιδράσει σχεδόν από τα νοσοκομεία δεν έχουν υπάρξει. Περνάμε στο επόμενο στάδιο, που ποιο είναι τώρα, ότι ήταν εκτό λίστα, μα είναι εκτό λίστα. Τα περιστατικά τα οποία χειρουργούνται αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη φάση, μέχρι να ξεκινήσουν τα ο χρήματα. Γιατί ο μέχρι να ξεκινήσουν. Όχι, Ο, μέχρι ότι να αξι... θα αποφορτιστείουν οι λίστε που υπάρχουν στα νοσοκομεία. Θα με αφήσετε λίγο να ολοκληρώνω. Όχι, δεν να να... μαΐου αυτό. Μέχρι να αρχίσει τα, 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 τα χειρουργεία τα οποία θα είναι από το Ταμείο Ανάκαμψη, τα οποία θα είναι εντό του Μαου, τα περιστατικά που χειρουργούνται στο απογευματινό ωράριο και γι' αυτό είναι επιπληρωμή, είναι εκτό λίστα. Και αποφορτίζονται και αυτή τη στιγμή τα χειρουργεία, γιατί παραχωρούν χώρο από το πρωινό χειρουργείο. Είναι ένα θεσμό, όπω το είπατε και εσεί προηγουμένω, έχει εφαρμοστεί σε όλε σχεδόν, όχι όλε σχεδόν, όλε τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα ήταν η τελευταία που. Άρα ζη... αυτή η καταγγελία τώρα για να το. Δεν πούμε, ισχύει. Μα σας είναι ότι. Είναι είναι... Άρα να, να εξηγήσουμε Από ότι σήμερα. Από το Υπουργείο Ανάκαμψη θα παίρνετε τα χρήματα. Γιατί ο κύριο Γεωργιάδη πριν μερικέ μέρε είχε πει ότι. Ακόμα δεν έχετε πάρει έγκριση. Τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψη ή τα επιπληρωμή χρήματα έτσι ώστε να μειθεί ο αριθμό στο Χειρουργείο θα είναι εντό του Μαου. Άρα, να, να, για να γίνει κατανοητό, κυρία Σαββάκο. Και δεν πλέον. είπε κάτι τέτοιο ο κύριο από... Γεωργιάδη. Ο κύριο Γεωργιάδη ήταν οι αντιπολιτευόμενε φωνέ που το λένε αυτέ. Ε, ε, ο κύριο Γεωργιάδη έχει πει, όπω έχουμε πει επίσημα σαν κυβέρνηση, μάρες. ότι ένα τα χρήματα που. Από... Ε, δεν έχουμε πάρει ακόμα την έγκριση. Ναι, είναι τυπική, οι τυπικές λεπτομέρειες. Άρα, τα άρα χρήμα... το έχει πει, για να είμαστε ακριβείς. Ναι, δεν εννοούσε έτσι όπω. το λέτε εσεί. Λοιπόν, για να τα ξεκαθαρίσουμε επειδή είχαμε μιλήσει και μαζί. Από αρχές Μαΐου είναι τα δωρεάν χειρουργεία, σωστά? Σωστά. Δωρεάν... Εντό του... του Μαΐου. Εντός εντός του Μαΐου ε... Τα δωρεάν χειρουργεία αφορούν ανθρώπους οποίοι... που έχουν τέσσερι και πέντε μήνες οι ε... ε, Οποίοι έχουν κασιστέρης. περισσότερο από τέσσερις μήνες αναμονή 4 μήνες και κασιστέρη. θα υπάρξει αυστηρή σειρά προτεραιότητα από τα περιστατικά που περιμένουν. Στα δωρεάν. Περισσότερο, στα περιστα... στα Αυτά περιστατικά Αυτά τα δωρεάν μέχρι πότε θα διατηρηθούν. Πώς. Μέχρι το τέλο του 2025. Άρα από Μάιο 24 μέχρι και τέλος 25, κοντά στον 1,5 χρόνο περίπου, θα είναι δωρεάν όλα τα χειρουργεία για τους ανθρώπους όλα που έχουν... Όλα τα χειρουργεία τα οποία γίνονται στην απογευματινή και λειτουργία. Στην απογευματινή, τεχτική, αυτό εννοώ. Η ναι. τακτική λειτουργία του νοσοκομείου την απογευματινή, που είναι, βασική, λέμε. Ναι, που είναι η βασική συνεχίζει, Σωστά. μην το ξεχνάμε αυτό. Εννοείται. Απογευματινά λοιπόν που είναι πάνω από τέσσερι μήνες είναι όλα δωρεάν. Σωστά. Εάν θέλει τώρα κάποιο να χειρουργηθεί απόγευμα εκτό λίστα, μπορεί να πληρώσει και να χειρουργηθεί. Ναι, μπορεί να πληρώσει. Η απάντηση σε αυτό είναι ότι θα είναι, το, είναι αρκετά τα περιστατικά που είναι και αν έχουν αναμονή. Ναι, αν Δεν, υπάρχει δε, χώρο. Πάντω, μέχρι το Μάιο μπορεί να πληρώσει τώρα κάποιο που είναι εκτό λίστα και, και να χειρουργηθεί. Όπω έγινε στο περιστατικό που μα είπε η Ελένη. Ήδη αυτή τη, αυτές τις μέρες έχουν χειρουργηθεί Ωραία, ε... συμπολίτες μας που... Που δεν υπήρχαν στη λίστα. Ναι, αλλά πλήρωσαν και απάντησα, μην το παρουσιάζουμε. Δεν είναι, έτσι αλλιώς, το παρουσιάζουμε. Μα, η... δε... μα, μα, δεν πρέπει να είναι στη λίστα για να είναι στο Άλιστα. χειρουργείο. Γιατί κάποιο που είναι στη λίστα περιμένει για να παρακάμψει τη λίστα, για να φύγει εκτός λίστα και να χειρουργήσει το απόγευμα, δεν είσαι στη λίστα. Πας πληρώνεις και χειρουργ κάτι... <laughs> Άσχετο τώρα. Εγώ όλη αυτό το διαδικαστικό δεν το καταλαβαίνω. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή ανακοινώσατε κάτι και μετά εσεί εσείς οι ίδιοι βάζετε ε, κάποιους περιορισμούς. Έτσι δεν είναι. Ποιοι είναι οι περιορισμοί. τώρα δεν είπατε ότι στην πραγματικότητα. δεν έχει ξεκινήσει λέει, να λειτουργεί κανονικά αυτό. Όχι, όχι. Από η ματινή λειτουργία, απο... λειτουργια λειτουργια δεν είναι κατά να είναι στη λίστα. Μπορεί κάποιο να έχει επισκεφτεί το γιατρό του χθε και να είπε στο γιατρό του και να έχει συμφωνήσει ότι εγώ θέλω να μπω στην απογευματινή λειτουργία. Αυτό. Αυτό γίνεται. Μετά θα, θα, θα αλλάξει όμω αυτό. Μετά θα είναι τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψη. Δεν υπάρχει ούτε Μάλιστα. σύγχυση ούτε οτιδήποτε άλλο και είναι εντό του προγραμματισμού. Τώρα κάποιο πληρώνει για να χειρουργηθεί το απόγευμα. Ναι, το έχω καταλάβει. Θα είναι δωρεάν. Από το Μάιο και, επειδή, και μετά Επειδή δεν είστε μόνο πολιτικό πρόσωπο, είστε και γιατρό και έχει μια σημασία αυτό. Ε, θέλω να μας πείτε και το είδο των χειρουργείων αυτών. Θα μπορούν δηλαδή όταν είναι σε πλήρη ισχύ ο θεσμός, να γίνονται και βαριά και σύνθετα χειρουργία ή θα είναι κάποια χειρουργία το απόγευμα που θα είναι κύλε ή ορθοπαιδικού χαρακτήρα. Η απάντηση σε αυτό είναι ότι θα μπορούν να γίνονται και βαριά χειρουργία από τη στιγμή που η υγειονομική, ο γιατρό, το προσωπικό του νοσοκομείου θεωρεί ότι μπορεί να κάνει βαριά χειρουργία. Ε, στην πράξη, όμω, η συντριπτική πλειοψηφία των χειρουργείων, των οποίων θα γίνεται απόγευμα θα είναι ελαφρύτερα. Για γιατί να... πάντα, πάντα ω ως... τις... πάντα πάντα γιατροί, ω χειρουργοί, επιλέγουμε τα δύσκολα περιστατικά να είναι στο πρωινό ωράριο. Τώρα, μπορείτε Πάντως, να μου πείτε και για. Υπάρχει και ένα θέμα με το προσωπικό. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, θα κάνετε προσλήψεις γιατί όποιο έχει πάει σε δημόσιο νοσοκομείο, ξέρει ότι ε, τα απογεύματα στην πραγματικότητα Δεν υπάρχει. Το προσωπικό είναι μειωμένο. Έτσι δεν είναι. Ά, Άρα η... αυτό το προσωπ... με το ίδιο προσωπικό θα γίνονται και τα χειρουργεία και οι ίδιοι άνθρωποι θα επιμελούνται και θα έχουν δηλαδή την επιμέλεια και των ασθενών που ε, θα είναι κανονικά οι μέσα, θα νοσηλεύονται. Η απάντηση αυτή είναι πολύ μεγάλη συζήτηση για το προσωπικό και η κυβέρνηση δική μα είναι η κυβέρνηση η οποία προχώρησε σε προσλήψει τα προηγούμενα χρόνια και θα δώσω κάποια στοιχεία για να γνωρίζουμε και να μπαίνουν και στο δημόσιο διάλογο για να μπορούμε να το κάνουμε πολλέ φορέ χωρί κλεισέ και αυτά που λένε οι αντιπολιτευόμενοι οτιδήποτε άλλο. Η... Το προσωπικό του ΕΣΥ έχει αυξηθεί από το 2013 40%. Για να ξέρουμε και να μιλάμε και στον δημόσιο διάλογο και από το 2019 12%. Προσωπικό του ΕΣΥ τα περισσότερα νοσοκομεία τη χώρα έχουν περισσότερο προσωπικό από ό,τι είχαν τα προηγούμενα χρόνια. Και λειτουργούν αίθουσε χειρουργείου περισσότερε από όσε λειτουργούσαν τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχουν περιοχέ τη χώρα, γιατί θα μου το φέρετε ω παράδειγμα, οι οποίε έχουν μειωμένο προσωπικό και αντιμετωπίζουν προβλήματα. Και πολλέ φορέ αυτέ οι περιοχέ τη χώρα είναι αυτέ που δημιουργούν την εντύπωση ότι δεν υπάρχει προσωπικό. Λειτουργούν όμω και το, τα πρωινά χειρουργεία. Φυσικά λειτουργούν. Τώρα τα λέμε προ... για, και για τα Φυσικά, απογευματινά. Ναι, και οι ίδιοι άνθρωποι δηλαδή θα κάνουν και τα πρωινά και τα απογευματινά Ή, χειρουργία. Γι' αυτό το μυστικό τη επιτυχία είναι αυτό το οποίο λέγανε προηγουμένω όσοι δεν θέλανε να λειτουργήσει ο και λέγανε δεν θα βρεθεί το προσωπικό. Το μυστικό τη επιτυχία είναι ρωτούνται οι ίδιοι, οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στα νοσοκομεία. Δεν ήρθαμε εμεί διοικητικά από πάνω να επιβάλλουμε ότι εσύ θα κάνει απογευματινά χειρουργία. Και οι ίδιοι άνθρωποι είναι που αποφασίζουν με βάση του κανόνε ασφαλεία που λειτουργούν και με βάση τι δικέ του δυνατότητε και συμμετέχουν στο θεσμό. Άρα αυτή είναι η καλύτερη απάντηση στο αν υπάρχει ή δεν υπάρχει προσωπικό. Την Τετάρτη. Σημαντός. Α, γι' αυτό και τα νοσοκομεία, δεν... κάποια νοσοκομεία. Α πω και τα, τα παραδείγματα που δεν μπορούν να βάλουν. Τα δύο μεγάλα νοσοκομεία τη Θεσσαλονίκη, πολύ μεγάλα νοσοκομεία τη Θεσσαλονίκη, τα υπολογίσαμε, λόγω προσωπικού δεν μπορούν να βάλουν. Η συντριπτική πλειοψηφία όμω των νοσοκομείων τη χώρα μπορεί. Με το προσωπικό που έχει. Και όταν λέμε το ίδιο προσωπικό, γιατί και εκεί υπάρχει μια σπέκουλα, αν θα είναι κουρασμένη, αν δεν θα είναι, η απάντηση είναι ότι ο χειρουργός που θα είναι το πρωί, γιατί μια χειρουργική κλινική έχει 6-7 χειρουργού. Χειρουργοί χειρουργούν κάποιοι, οι υπόλοιποι δεν είναι στο πρωινό ωράριο. Mm -hmm. Δηλαδή μην, και μην, μην συμπεριφερόμαστε ότι έχουμε ανακαλύψει κάτι το οποίο είναι. Δε το είπατε εσεί. το είπατε. Προσωπικό... Το, και το νοσηλευτικό προσωπικό το ίδιο ισχύει. Αυτό που ναι. θα είναι το. Ένα λεπτό, γιατί ναι, ναι. είναι καλό και είναι πολύ καλέ οι ερωτήσει για να τι ξεκαθαρίζω. Το προσωπικό που θα είναι το πρωί δεν είναι το ίδιο που θα είναι το απόγευμα. Και όπω το είπατε και εσεί πολύ εύστοχα, αυτή είμαστε η τελευταία χώρα στην Ευρώπη που αυτό, το, δηλαδή, δεν, έχουμε, δεν το εφαρμόζει. δεν, έχουμε, δεν έχουμε εφαρμόσει κάτι τέτοιο. Για να το στο το ερώτημα τη Ελένη, θα το βρείτε μπροστά σα αυτό ω κινητοποίηση από την Ποεδίν. Η Ποεδίν, διάβαζα στην ανακοίνωσή τη, λέει ότι το εναπομείνα νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό εργάζεται σε συνθήκε εργασιακή εξουθένωση και είναι αδύνατο να ανταποκριθεί με ασφάλεια σε πρόσθετα καθήκοντα, έστω επιπληρωμή. Δεν είναι λίγο ανησυχητικό για του το ασθενεί όταν η πάει και λέει ότι εμεί και να ένα λεπτό. Ένα, 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 ένα Την ασφάλεια την καθορίζουν συγκεκριμένα όργανα εντό του νοσοκομείου ναι, σας λέω που είναι από. Τι είναι, λέει που είναι... Που είναι, είναι δεν σα λέω ναι, τι λέω ναι. Και εγώ σα απαντάω τι λένε τα, ναι. τα συνταγμένα όργανα τη πολιτεία, οι γιατροί και οι νοσηλευτέ του νοσοκομείου. Ναι. Και το δεύτερο, η να θυμίσω η ότι. Η διοίκηση στα νοσοκομεία δεν παίζει ρόλο, δηλαδή. παίζει η διοίκηση, ναι. Παίζει. Αλλά δεν, παιδε... δεν... όχι η διοίκηση. Είναι, είναι τελείω αποφασίζει η χειρουργική ομάδα αν θα μπει όχι. Μάλιστα. Τελείω ξεκάθαρα αυτό. Οι γιατροί αποφασίζουν και οι νοσηλευτέ. Αλλά δεν τίθεται κανένα ζήτημα ασφάλεια. Δεσ... Φυσικά δεν τίθεται κανένα ζήτημα. γιατί είναι σημαντικό για του πολίτε που μα ακούν, γιατί υπάρχει μια κινητοποίηση φυσικά... Τετάρτη από την Ποεδίνη που ναι, λέει να ότι. Να πω ότι στην ασφάλειας. προηγούμενη κινητοποίηση που έγινε πριν από δύο εβδομάδε το ποσοστό συμμετοχή ήταν στο 1,3%. Άρα λέτε ότι οι νοσηλευτέ το κάνουν αυτό από το σας... κομματικό α προηγούμενε δύο εβδομάδε που ήταν η τελευταία κινητοποίηση. Ε, καλά, κάποιο προβληματισμό έχουν. Δεν είναι Δεν είναι οι απεργιακοί ή Οι συνδικαλιστέ κι... ή οι άνθρωποι οι οποίοι διαμαρτύρονται να μην πατάνε σε κάποια. Όχι, πραγματικά. πατάνε στο ιδεολογικό. Αν του ρωτήσετε, το κυριότερο κόλλημα το οποίο έχουν την κυριότερη αντίδραση είναι ότι ιδεολογικά δεν θέλουν. Να εφαρμοστεί ο θεσμό των αποσυνδεσμών στην Ελλάδα. Να ρωτήσω κάτι και δεν σα γιατί το είπατε εσείς. πριν. Εμεί δεν α... το ξέρουμε. Όχι, 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 είναι τα επίσημα στοιχεία. Εμεί δεν το ξέρουμε. Είναι τα επίσημα στοιχεία. Εγώ δεν το ξέρω. αυτό είναι λεπτό. Το ποσοστό συμμετοχή σε μια απεργία δεν είναι κάτι το οποίο αμφισβητείται. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δηλώνουν. Όχι, αμφισβητείται γιατί σε όλε τι απεργίε ο καθένα λέει τα δικά του ποσοστά. Όχι, όχι, όχι. Εδώ δεν είναι φοιτητικέ εκλογέ. Ο ποσοστό συμμετοχή σε μια απεργία οι άνθρωποι οι οποίοι δηλώνονται απεργοί, καταγράφονται στο νοσοκομείο και δεν πληρώνονται τη συγκεκριμένη ημέρα. Έλα, δεν δε, 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 μην... να για να Μπορεί και να μην θέλουν τόσο το προγράμματό τους. Ε, άρα δεν δε απεργούν. Δεν απεργούν, μην το βάζουμε έτσι. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι δεν διαφωνούν. Με συγχωρείτε. Ναι, αλλά εσεί μου λέτε κάποιο πρέπει Δενに να πει. Ναι. Κάνουμε, ε, αν θέλετε να πούμε. Όχι, να κάνουμε. Σα λέω ότι. Ένα λεπτό. Σα λέω ότι. Είναι πόσοι απεργούν. Σας λέω ότι. Εγώ δεν το ξέρω. Μα λέει ότι καταγράφεται αυτό που απέρνει. Φυσικά και σα λέω απαντάω και με αριθμού. Σα λέω πώ θα το κομμάτι να συμμετέχει. Θα εγώ μια έρωση να κάνω. Επειδή σωστά είπατε και πριν, είμαστε η τελευταία χώρα τη Ευρώπη που το εφαρμόζει. Και θυμόμαστε όλοι ότι η μο... πρώτη προσπάθεια έγινε από τον Αλέκο Παπαδόπουλο. Πριν από κάμια 20 χρόνια, πότε ήταν. 21. 21. 21. Μπορείτε να μου πείτε γιατί 21 χρόνια αυτή η χώρα δεν μπορούσε να εφαρμόσει αυτό το θέμα. Και το ψήφισαν και μόνοι του. Ενώ ήταν πρόταση που θα μπορούσαν να Ο Αλέκο Παπαδόπουλο πρώτη φορά το ξεκίνησε. Γιατί, γι γιατί δεν, δεν καταφέραμε 20 χρόνια να εφαρμόσουμε κάτι που όπω λέτε σωστά εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι είμαι ο κατάλληλο να απαντήσω αυτή την ερώτηση. Μπορώ να απαντήσω ότι όπω κάποιοι ποντάραν ότι δεν θα καταφέρουμε να κάνουμε εμβολιαστικό αυτού του επίπεδου, καταφέραμε να κάνουμε εμβολιαστικό. Όχι, πού σκοντάφτει είναι... αυτό, λέω. Πού σκοντάφτει αυτή η ιστορία κάθε φορά που σκονταφτει αυτο λεω που αυτη η ιστορια καθε φορα που παει Το φόβο ότι είναι. θα υπάρξουν αντιδράσει. Γιατί το ψήφισατε μόνοι σα, Γιατί αυτό ήσασταν κατάλληλο να μα το απαντήσετε. Είναι στην παρούσα Βουλή, πριν από μέρε. Δηλαδή, ακόμα και το Πασόκ που το έχει προτείνει, αυτό δεν το στήριξε αυτό. Πάλι είναι η ερώτηση που δεν μπορώ να την απαντήσω και είναι κρίμα που το Πασόκ. το Είναι κρίμα το Πασόκ το οποίο έφερε και το οποίο είχε στο πρόγραμμά του και τα προηγούμενα χρόνια τον θεσμό των απογευματινών χειρουργείων που δεν το στήριξε. Δεν ήταν μόνο το ο Αλέκο Παπαδόπουλο και στο πρόγραμμα του Πασόκ δεν θυμάμαι τις τελευταίες εκλογές, τα προηγούμενα χρόνια, είχε το θεσμό των απογευματινών χειρουργείων. Πάντως, μου θυμίζουν ότι οι υγειονομικοί απεργούν με βάρδιες. Δεν μπορούν να απεργήσουν όλοι μαζί, γιατί αλλιώ θα πέθουν ο κόσμος. Το ποσοστό συμμετοχή στην απεργία ήταν αυτό. άρα, έχει σημασία να μα πείτε σε ποια βάρδια ήταν αυτό το ποσοστό. Στην πρωινή βάρδια του νοσοκομείου που υπάρχει. Άρα, άρα καταλαβαίνετε. Δηλαδή, α είμαστε Όλοι λίγο πιο ακριβεί, νομίζω. Όχι, Έτσι, είμαι δεν, πάρα δεν... πολύ ακριβή. Τα ποσοστά συμμετοχή σε μια απεργία δηλώνονται με αυτόν τον τρόπο. Δεν υπάρχει. Θα ναι, το διαβρύξει δε... 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 Οι υγειονομικοί κάνουν δε... απεργία με Μάρκα. Δε... Δε... Απεργία. Δε... Απεργία. Δε... Αυτό που, δε... που ξεκινάει στι 5 το πρωί μπορεί να και σταματάει. Δεν ξέρω εγώ τι οκτώ. Μην περδεύουμε πάλι. Η υγειονομικοί μπαίνει. Αν υπάρξει απεργία και αν απεργεί προσωπικό, καλύπτουν τα νοσοκομεία με προσωπικό ασφαλεία. Αυτό είναι άλλο από την απεργία. Εντάξει, υπάρχουν. Δεν θα, δεν θα βρούμε πώ μετράμε την απεργία. Έτσι τη μετράμε. Α, δεν είναι την μόνο απεργία. αυτό. Εντάξει, τώρα για να είμαστε ειλικρινεί, το 1,3 ακόμα και να σε βάζει την απεργία. Ναι, ακόμη και να είναι 4, εντάξει, και να είναι 5, εντάξει, και να είναι 6, και να είναι 10. Το δέξει. θέμα εντάξει. είναι να, Ντάξει. να τα έχουμε. <laughs> αυτή είναι η ουσία. Ό,τι και αν Το βασικό οι, είναι ότι τα απογευματικά χειρουργεία λειτουργούν. είναι οι ασθενεί να έχουν διαθέσιμα ιστορία. χειρουργία, όποιοι και αν είναι, ό,τι και αν είναι οι να λειτουργήσει σωστά, να λειτουργήσει με ασφάλεια, να διευκολυνθεί ο κόσμο να μην περιμένει. Ναι, γιατί το ζητούμενο, γιατί αρχίσαμε πάρα πολύ τεχνικέ ερωτήσει κτλ. Το ζητούμενο είναι ότι η χώρα μας έχει μια αναμονή στη χειρουργία. Λοιπόν. Η οποία αναμονή στα χειρουργία οφείλεται κατά κύριο λόγο στο, στο COVID. COVID. Και η οποία υπάρχει σε όλε τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Να τα βάζουμε κάτω. Και όλο ο σχεδιασμό είναι για να βοηθηθούν. Το να λέμε δεν γίνεται το ένα, δεν γίνεται το άλλο. Βρείτε προσωπικό, κάντε αυτά και διάφορε συζητήσει που γίνονται, όπω είπατε κι εσεί, 20-30 χρόνια σε αυτή τη χώρα. Και να συνεχίσουμε μετά από δύο χρόνια να έχουμε την ίδια αναμονή. Ε, γι' αυτό λοιπόν, κάποια στιγμή πρέπει να παίρνουμε αποφάσει και να λοιπόν, πράττουμε. Να σα θέσω μια ερώτηση τώρα υποθετικού χαρακτήρα. Ρωτώντα τον γιατρό Θεμεστοκλέου, πότε πιστεύετε με βάση την εμπειρία που έχετε σαν γιατρό ότι δεν θα μιλάμε για τόσο μεγάλε λίστε αναμονή, σε... σε δύο χρόνια, σε τρία χρόνια, σε 18 μήνε. Σε 18 μήνε θα πω 18... στι με... Μακάρι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ναι, ναι. Να είστε καλά. Ο σχεδιασμό είναι εκείνο. Ναι. Κύριε Θεμεστοκλέου, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ Ευχαριστώ, και για την απαντήση Ευχαριστούμε. μα δώσατε. καλά, Υπουργέ. Λοιπόν.